Το ότι θα συναντούσα αυτόν τον κύριο στην κουζίνα δεν το περίμενα ποτέ. Και μην αναφέρομαι στον κύριο Δημητροκάλη. Εντάξει, τον Δημητροκάλη τον κύριο το βλέπω συνέχεια. Αναφέρομαι στο Στάθη Αγγελόπουλο. Στάθη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Τι κάνει. Να σε καλά, αγαπητοί μου. Καλά, είσαι. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Πώς είσαι, έχασε πίσω και εσένα. Τι κάνει. Καλά είμαι. Πώς και η τέτοια έκπληξη μου κάνατε σήμερα, δεν το γνώριζα καν. Αυτά είναι από τον Νίκο. Μάλιστα. Να κάνουμε, έχουμε αδυναμίες. Δεν βλέπει εδώ, μου έχει βάλει εδώ. Στολές μου έχει κάνει αυτά, θα έρθεις να μαγειρέψεις, μου λέει μαζί μου. Είσαι πάρα πολύ καλός μάγειρας κι εσύ. Πού το ξέρεις. Και σήμερα μου το έχει πει ο Νίκος. Θα φτιάξετε μαζί μία φοβερή συνταγή. Ναι. Φαγκρί με λαχανικά στη λαδόκολα λοιπόν. Πώς δεν έχω να πω πολλά εγώ. Πώς λέγεται αλλιώς στα ιταλικά, πες μου. Αλκαρτότσο. Αλκαρτότσο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε να πω λίγο στην υγειά σας και πάρω το πάνω σας μετά, να πιω λίγο τον Γρόγο Κοζάνης. Ξέρεις, Στάθη με συντροφεύει κάθε πρωί, γιατί είναι αντιξουρετικός, ταυτόχρονα έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες και με τον Όνι Γρόγο ενισχύει. Γρόγο Κοζάνης. Ναι, και ενισχύει και τη μνήμη, με ένα μεγαρίφαλο και κανέλα, δεν θυμάμαι και καλά, μια χαρά. Το πάρω κι εγώ τέτοια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά μας και να σας απολαύσουμε. Τι θα χρειαστούμε. Ένα φαγκρί ενός σκυλού από την εταιρεία Φλεριανός. Θαλασσινό νερό που ξεπαγώσαμε το φαγκρί είναι πάρα πολύ καλό γιατί το αναβιώνει, του ξαναδίνει το ιόδιο που χρειάζεται. 200 γραμμάρια φρέσκα ντοματίνια Lucia's Farm, 150 γραμμάρια κολοκύθια, πολύχρωμες υπεργές 150 γραμμάρια, 100 γραμμάρια μπρόκολο, θυμάρι, βασιλικό, μπορούμε να βάλουμε και οποιοδήποτε άλλο αρωματικό της αρχίας μας, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ελίκη, ένα λεμόνι. Μισό ποτήρι λευκό κρασί. Ναι. Αλάτι, πιπέρι. 10 μαύρες ελιές, θρούμπες, θάσου. Θάσου. Τι θα κάνουμε τώρα λοιπόν, Σταθάκο, εδώ. Εσύ θα μου πεις τι θα κάνουμε. Λοιπόν, άκου τώρα εσύ, σου σεφ. Ναι. Θα πάρεις τα ντοματίνια, θα τα κόψεις στη μέση. Θα κόψεις αυτά εδώ στα τρία. Στα τρία. Και μετά τις ροδέλες. Γρήγορα. Εμεινσέ τις πιπεριές. Λοιπόν, κόβω στα τρία τα κολοκύθια. Α, μπράβο. Εγώ θα βάλω λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο. Όπως ακριβώς δείχνει στο Στάθη, να πούμε ότι έτσι Νίκο μου κάνεις και εξειδικευμένα σεμινάρια στη σχολή Etoile. Μιας και μιλάμε για σεμινάρια από τη σχολή Etoile που μπορούν να χτίσουν το μέλλον σας. 4 σεμινάρια που αποτελούν εργαλεία για τις επιχειρήσεις του τουρισμού και ξενοδοχεία που αναζητούν καινοτόμες και έξυπνες ιδέες και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Λοιπόν, ποια είναι αυτά ακριβώς τα σεμινάρια που κάνετε, είναι σεμινάρια animation, δηλαδή έχουμε δημιουργική κουζίνα με εξελιγμένες τεχνικές σε μπουφέ και αλακάρτ. Έχουμε το Φιντέλιο που είναι 27 ώρες πρόγραμμα ξενοδοχειακών κρατήσεων. Έχουμε την ορφοκομεία πάλι 27 ώρες για προϊσταμένους και βοηθούς ορόφων. Και για τη ρεσεψιόν υποδοχή. Καταπληκτικά λοιπόν. Βλέπετε τα τηλέφωνα να καλέσετε. Δημιουργεί και πολύ καλούς επαγγελματίες. Αυτό και αποφούνται από την αγορά και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έτοιμα αυτά. Έτοιμα. Τι γρήγορο είσαι, Φουλή. Τα κατάκα τις πιπεριές. Λοιπόν. Τις θέλεις έτσι, πώς θες να τις κόψω. Έτσι. Την κόβουμε στη μέση, αφαιρούμε το. Ναι, πρόσεχε, μην το πεις. Εγώ. Λοιπόν, αφαιρείς αυτό και μετά θέλω ροδελίτσες. Ωραία. Λοιπόν, ρίχνουμε εμείς, όσο κόβεις τις πιπεριές εσύ, θα ρίξουμε τα υπόλοιπα λαχανικά μας, τα οποία τα ντοματίνια αυτά, κοιτάξτε λίγο τα Lucia's Farm, Κατερίνα, στο τσαμπί τους οριμάζουν, ωραία. Και έχουν και ωραία γεύση αυτά τα ντοματίνια. Καλλιεργούνται στη Μακεδονία, είναι 100% ελληνικά, με αγνό τρόπο, που συνεχίζουν να οριμάζουν στο τσαμπί τους ακόμα και όταν κοπούν. Γι' αυτό και εμείς τα προτιμάμε στις συνταγές μας. Βέβαια. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα στο τηγάνι. Ρίχνουμε λοιπόν τις πιπεριές, τα λαχανικά, όλα αυτά. Μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε λαχανικά θέλουμε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μανιτάρια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μελιτζάνι, να βάλουμε καρότο. Εμείς διαλέξαμε σήμερα λαχανικά, τα οποία θα μας δώσουν και γλύκα και οξύτητα. Κάποια οξύτητα, κάποια γλύκα, κάποια γη. Λοιπόν, αυτά θα τα σοτάρουμε πολύ ελαφριά, αφού τα λαδοπιαρώσουμε λίγο. Ωραία. Στάθη μου, μαγειρεύεις γενικά. Μαγειρεύω, ναι. Δεν γνώρισα και τη μητέρα σου. Φτιάχνει. Γλυκύτατη κυρία, μαγειρεύεις τη μητέρα σου. Μαγειρεύω και στη μάνα μου, μαγειρεύω και στους φίλους μου. Έχω έτσι μια αγάπη στη μαγειρική και θέλω να σου πω ότι με τον Νίκο που τον έχω γνωρίσει εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, ένα χρόνο ή 1,5. Κάνουμε πολύ παρέα και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα για τη μαγειρική. Μα βλέπω εδώ έχεις και τη στολή του. Βοηθούς σεφ. Καταπληκτικός είσαι. Είναι βοηθός μου, είναι βοηθός. Καταπληκτικός. Ξέρεις, εμένα βέβαια μου αρέσει να τραγουδάνε, να μαγειρεύουν και να τραγουδάνε στην κουζίνα. Καλά. Εγώ τραγουδάω. Θα τραγουδήσω. Ναι, έλα, πες κάτι. Τι να σου τραγουδήσω. Έλα, ξέρω ότι είναι νωρίς. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Είσαι φανταστικός και ακαπέλα κιόλα. Είσαι καταπληκτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην άλλη τέχνη, τέχνη από τη μαγειρική. Έχουμε το φαγκρί μας. Λοιπόν, κάναμε, βάλαμε λαδόκονα, σταυρωτά, κόψαμε διπλά τα φύλλα στο ταψί μας, έτσι. Ναι, παίρνουμε το ψαράκι μας, το οποίο πρώτα θα το αλατίσουμε καλά μέσα έξω. Και το έχουμε ξεπαγώσει με νερό φλεριανός. Ναι, νερό φλεριανός. Λοιπόν, να πούμε πόσο σημαντικό είναι το νερό φλεριανός. Είναι πολύ υγιεινό να μαγειρεύεται με το συγκεκριμένο. Διότι ο φλεριανός μας φέρνει φρεσκοκατεψυγμένα και νόστιμα θαλασσινά, όπως το φαγκρί που μαγειρεύουμε σήμερα, σαργό, πεσκανδρίτσα, τόνο. Το νερό το βοηθάει πάρα πολύ και για εσάς που έχετε θέμα με το αλάτι και σας κάνει κατακράτηση, να το ξέρετε αυτό. Θα τα βρείτε λοιπόν αυτά τα προϊόντα, καθώς και το νερό φλεριανός, στη λαχαναγορά του Ρέντι, στο κατάστημα Φλεριανός και στην αγορά του καταναλωτή στο Ρέντι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο φαγκρί, λοιπόν. Πήραμε το φαγκρί, το αλατοπερώσαμε, του ρίξαμε λίγα αρωματικά μέσα. Θα ρίξουμε και λίγο, που είναι το μαχαίρι που χρησιμοποιήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ το φλεριανό, καθαρισμένο μου το έχουν το ψάρι, Μπορεί να πω να μου το καθαρίσουνε. Ναι, βέβαια. Γιατί βέβαια. Δεν το έχουμε το καθάρισμα ψαριού με τίποτα. Και πολλές κυρίες δεν το έχουν. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και μαθήματα μια μέρα πώς το καθαρίσουμε. Πώς καθαρίζουν, πώς φιλετάρουν. Ρίχνουμε το ψάρι. Ναι, μου τονίζει ο Θέμης ότι τα φρεσκοκαταψυγμένα είναι και καθαρισμένα. Ψάρι, εγώ και το ψάρι έχουμε μια πολύ κακή σχέση εγώ με το ψάρι. Δεν είναι πάντα. Εμείς έχουμε μια κακή σχέση. Θα τα βρούμε στο μέλλον, φαντάζομαι. Δεν είναι πάντα, πες το Θέμη, τα φρεσκοκαταψυγμένα. Α, δεν είναι πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, ρίξαμε τώρα τα λαχανικά μας, το ψάρι. Ρίξαμε αρωματικά. Μπορούμε να ρίξουμε. Να μην είμαστε φιδωλοί στα αρωματικά. Στάθη, ποια είναι η πιο μεγάλη σου επιτυχία σένα? Ποια θεωρείς εσύ? Εγώ τρελαίνομαι για το. Κοίταξε, επιτυχίες που κάνεις στο παρελθόν, το κρύψουμε στην αγκαλιά σου. Κρύψαμε. Ναι, ποιο αγαπάς πολύ εσύ? Το Γιαννιλέλη, το με παιδεύεις, το ζήσαμε μαζί, το παραμιλάς. Παραμιλάς. Μπράβο, όλα αυτά. Και μια διασκευή έχεις κάνει που αγαπώ πολύ. Ποιο είναι στη διασκευή? Πώς? Ποιο είναι στη διασκευή που έχεις κάνει που μου είναι το αγαπημένο μου? Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που σου αρέσει. Έχω κάνει και μία και του πατέρα μου τα τραγούδια έχω κάνει. Ένα τραγούδι του Βαρδί. Έχω κάνει αρκετά πράγματα. Το ξέρω, αλλά εσύ ποιο είναι το αγαπημένο σου? Όλα. Όλα. Όλα είναι αγαπημένα μας. Τόσα τραγούδια. Δεν νομίζω να ρωτήσεις τραγουδιστή και να σου πει. Κάποιοι μου λένε. Ένα. Όχι, μην το λες. Κάποιοι μου λένε. Όλα είναι παιδιά μας. Τα αγαπάμε το ίδιο. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσω. Λοιπόν, ρίχνουμε ελάχιστο. Ρίξαμε λάδι, λίγο κρασί, τα αρωματικά μας. Μέσα. Διπλή λαδόκολα. Το τυλίγουμε. Παίρνουμε τη λαδόκολα. Εδώ. Ναι. Εδώ. Την κάνουμε και έτσι. Εδώ. Και παίρνουμε ένα από αυτά. Κάτσε να τα δώσω εγώ. Τι βοηθώ καλαμάκια για το σουβλάκι. Και το κλείνουμε πολύ απλά και πολύ εύκολα. Και το κλείνουμε. Λοιπόν. Ορίστε, κύριε Δημητροκάλη. Λοιπόν. Σταθή. Ο βασιλιάς της πάστας, να ξέρεις. Είναι καταπληκτικός. Έτσι. Dal professore, Μαρούση. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε, να μην το ξεχάσουμε, όταν το βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου μια πόση ώρα, το έχουμε περίπου 50 λεπτά, τον έχουμε προθερμάνει γύρω στα 10 λεπτά. Ωραία. Πρέπει να ρίξουμε ή με αυτό που ψεκάζουμε όταν, όταν σιδερώνουμε, να ρίξουμε λίγο νερό για να μην μας καεί. Κανονικό νερό όμως, όχι αυτό με το άρωμα. Ναι. Να τα σιδερώνουμε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Και θα το βάλουμε στο φούρνο μας. Για να μην ξεχαστείτε, δηλώς η λαδόκολα το κάνουμε. Ναι, περίπου 50 λεπτά το κιλό. 50 λεπτά το κιλό. Θέλει το ψάρι να φτάσει μέσα γύρω στους 67 με 72 βαθμούς. Εκεί. Άρα μία ώρα, μία μισή περίπου. Ναι. Γιατί λοιπόν, αυτό είναι πάνω από ένα κιλό. Κοίτα τώρα, δεν θα το σερβίρουμε, θα το αφήσουμε έτσι αλκαρτότσο, όπως το είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, το ψάρι. Καλά, είναι μένει πάρα πολύ απλό και πολύ εύκολο. Μένει. Έχουμε ρίξει μέσα τα λαχανικά μας, τα οποία έχουν μείνει ζωντανά, δεν έχουν μαυρίσει, δεν έχουν λιώσει. Και το πολύ υγιεινό. Το ψάρι μας είναι ένας αφρός. Αν πιάσουμε το μαχαίρι δηλαδή αυτή τη στιγμή και το σηκώσουμε. Και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Έτσι, έχει ψηθεί μέσα και είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Θα θες να δοκιμάσεις τα θάκου εσύ? Όχι τώρα. Όχι μετά τώρα. Γιατί είναι πρωί. Λοιπόν, είπαμε ψάρι. Αλκαρτότσο. Αλκαρτότσο, με λαχανικά στη λαδόκολα. Εύκολος τρόπος παρασκευής του ψαριού, το κρατάει πάρα πολύ ζουμερό. Βλέπουμε ότι αν θέλουμε να του δώσουμε λίγο να το ροδίσουμε, μπορούμε να ανοίξουμε το καρτότσο και να το βάλουμε λίγο στη λαδόκολα, στο φούρνο, στο γκριλ και να. Λοιπόν,
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Εύκολο.gr για τη σημερινή συνταγή. Στάθη μου, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Να μας συνάντησες, βεβαίως. Λοιπόν.